Ζουκανέγκο με τον Ταπούτο. Ο Βεργίνης, αφού το είδε ο Ταπούτος. Μάλντεου. Μέσα σε πανδαιμόνιο 15-18. Τζόνς, Γιαννάκης. Και το κάρφωμα από τον Βράγκοβιτς. Έπειτα από την ασίστ πάσα του Γιαννάκη, είδε το Γιουγκοσλάβο σέντερ μόνο του να κόβει μέσα στη ρακέτα. Ξανά έφαση. 39 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Με αρκετά ψηλό σκορ για την περίοδο. Πολύ ψηλό. Έκλεψε ο Φόρεστ, πάει λογικά στο κάρφωμα και ξεσηκώνει το Αλεξάνδριο. Ο Βίνσεντ πέρασε για τον Πετσάρση και αφές πολύ δυνατά καρφώνει. Ο Άρης για την ώρα προσπαθεί να χτυπήσει το ΠΑΟΚ στο αδύνατο σημείο του, εκεί δηλαδή που εντοπίζεται η απουσία του Σάβιτς κάτω από τα καλάθια. Ο Άρης προηγείται 19 με το θεαματικό κάρφωμα του Πετσάρση που ξαναβλέπετε. Μάσεϊ, Αραδάκος, Ηλιάδης. Ο Ηλιάδης έχασε ένα εύκολο lay-up εκεί κάτω από το καλάθι και ήρθε ο Μάσεϊ. Τα εύκολα δύσκολα κάνουν οι παίκτες. Άρη, κοιτάξτε εδώ ο Ηλιάδης, κάνει την μπάλα, αλλά εκεί είναι ο Μάσε. Ο Μπέζ εκεί πιέζεται από τον Ζίξνιους και ο Άρης θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό, δηλαδή την απουσία κλασικού σέντερ, ψηλού παίχτη, εντυπωσιακή φάση και κάρφωμα για τον Άρη με τον Ρίτσαρσον και ας ελπίσουμε ότι αυτό θα ξυπνήσει τους παίχτες του Φώτη Κατσικάρη. Λιώνης. Σήκωσε για τον Κάιζερ, εντυπωσιακό κάρφωμα. Επιτακτικά το ζητούσε Αγγέλου αυτή την επίθεση από την αρχή της επίθεσης και τελικά επιβεβαιώθηκε. Αμαρκάριστο από τη γωνία, νέο σου τριών πόντων, άστοχο rebound από τον Ταπούτο. Πολύ γρήγορος ο ρυθμός σε αυτό το σημείο. Τάκερ στο κάρφωμα, 46-41. Έχει πάρει προσωπικά την υπόθεση ο Άντωνι Τάκερ σε αυτά τα πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου. Δύο συστήματα ώστε ο Αμερικανός να αναλάβει δράση, να πάρει προσπάθειες και ουσιαστικά να ζεσταθεί, γιατί στο πρώτο μήκο αυτό πρόλαβε να κάνει. Προσπάθεια από τον Τζαμέλ Χάγκης. Ύστερα από την έξοχη ασίστ εδώ του Ντόμινικ Βότερς. Καλάθι το πρώτο για τον Άρη στο δεύτερο ημίκρονο. Λιχολίτοφ, ο Ρώσος από το Virginia Commonwealth, το πανεπιστημιακό πρωτάθλημα της Αμερικής, και το πρώτο κάρφωμα για τον παίκτη που στο δεύτερο ημίχρονο εξουδετέρωσε πλήρως τη μεγάλη βεντέτα των αγώνων, τον Μίλιτσιτς, της Χέμοφαρμ. 2-0 για τον Άρη. Με το Δεμερτζή μπροστά του και το χρόνο να τελειώνει, πάει προς τα μέσα. Απίστευτο follow κάρφωμα από τον Ντάριους Ουάσιγκτον και time out από τον ΠΑΟΚ και τον Τζον Κόρφα που βλέπει τον αντίπαλο, βλέπει τον κίτρινο να προηγείται 71. Βλέπει τους κίτρινους να προηγούνται 71-74. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Σιγάλα, τον Μπέρι, τον Νάκετς, τον Φασούλα και τον Ρίβερς. Την γνώριμη δηλαδή πεντάδα του από τη μέρα που τραυματίστηκε ο Ντάρλας και μετά. Ξεκίνημα με τους δύο πελώριους στο τζάμπολ, τον Αιγύπτιο τον Κούντα και τον Παναγιώτη Φασούλα που κέρδισε και που έστειλε την μπάλα την προλαβαίνει ο Σιγάλας, όμως δίνει πάσα ευνηδιασμού κατά λάθος στον Έλλης και αυτός καρφώνει 2-0, αλλά και τεχνική ποινή στον Χάρολ Τέλης. Σουτ τριών πόντων από τον Λιαδέλη. Το follow κάρφωμα από τον King, να λοιπόν που ο King ζήλωσε την δόξα του Μπούλαρντ σε μια προηγούμενη φάση και έκανε περίπου το ίδιο. Να πάλι φάση, η μπάλα θα πηδήξει ψηλά, θα έρθει εκεί ο King με το δεξί χέρι. Πόποβιτς ψάχνει χώρο, τελικά πασάρει έξω στο Μότολα. Τον σταματάει ο Σεραπίνας, ευνηδιασμός στο κάρφωμα της νίκης από τον Alex Scales. Ο Άρης ξεφεύγει με 8, 69 δευτερόλεπτα για το τέλος και βάζει πια ολόκληρο το λιθάρι, ολόκληρα όλα τα τούβλα. Του λείπει μόνο η σκεπή πια για αυτό το τελευταίο 69 δευτερόλεπτα για την τρίτη φετινή του νίκη στην Ευρωλίγκα. 12 λεπτά ακριβώς, 76-73.
Γιαννάκης. Βρίσκει πολύ ωραία τον Σέλερς και με αυτό το εντυπωσιακό κάρφωμα ο Μπρατ Σέλερς δίνει ξανά στον Άρη διαφορά 5 πόντων, 78-73. Να εδώ η πολύ ωραία σύστηση του Γιαννάκη και το κάρφωμα του Σέλερς. Νεαρός προσποιήθηκε, πλησίασε, άφησε στον Πετσάσκι, ο οποίος θα καθώσει την μπάλα στο καλάθι της Μασπίλης. Πολύ όμορφη ενέργεια του Πετσάσκι, αλλά εξίσου ουσιαστική και η πάσα του νεαρού, του Μωράιτη. Πάτεμπεργκ. Θα αστοχήσει, προσπάθησε να καρφώσει, έκανε δύσκολη προσπάθειά του στον ευνηδιασμό. Ο Άρης καρφώνει εντυπωσιακά, ο Λιαδέλης πανηγυρίζει έξαλα. Ο βολιώτης playmaker των κιτρίνων. Βλέπετε εδώ και πάλι την προσπάθεια από τον Παναγιώτη Λιαδέλη. Σεκουλίτς. Σιγάλας το έκλεψε την μπάλα. Ο Άρης φεύγει στον ευνηδιασμό για την ισοφάριση. Ο Κάστιλο κοντός σηκώθηκε και γάρφωσε. Δεν θυμάμαι να τον έχω ξαναδεί να καρφώνει. 8-0 λοιπόν, πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά αγώνα. Μακαντού χωρίς πίεση. Rebound του Βράνκοβιτς. Ο Γκάλης ανοίγει την επίθεση του Άρη. Έρχεται εντυπωσιακά ο Βράνκοβιτς, ένα εκπληκτικό καλάθι από τον Γιουγκοσλάβο. Καλαϊτζής που πάει να κάνει το ίδιο, να περάσει από όλους, χάνει την μπάλα. Μιούρσεψε ο Λιαβέλη, το καταπιέχει ο Κοχ. Καρφώνει ο Λιαβέλης και κοιτάξτε εδώ πώς πανηγυρίζει και γνωρίζει την αποθέωση. Καταπληκτική φάση με φοβερό άλμα του Λιαδέλη που κάρποσε. 63-60, ενώ μπήκαμε Ιαννίου με το έξαλλο σύνο Αλεξανδρής. Ιαννίου με το τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Και έρχεται ο Κερούς για να δώσει άλλο ένα κάρφωμα με θέαμα και μια εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Κερούς. Άιντιν, ή αν θέλετε Άπτιτς. Θα κερδίσει το rebound ο Ορτίθ στον ευνηδιασμό. Θα καρφώσει πραγματικά. Εδώ το κόσμος του Άρη. Να εδώ η επανάληψη βάσης. 19-20 θα μειώσει ο Ορτίθ. Αρχίζει η τρίτη περίοδο στην πεντάδα του Άρη. Waters, McNeil, White, Pelecanos και Huggins. Αν μπορούμε να πούμε, να την πούμε έτσι δηλαδή, βασική πεντάδα. Και εδώ ο White παίρνει αυτή την ψυχολογία που θα ήθελε σε ένα παιχνίδι που βγάζει από την αρχή μεγάλη ένταση γενικότερα. Το και κερδίζει στα πόδια τον Βελίτσκοβιτς. Μεγάλη ενέργεια, εντυπωσιακή, θεαματική προσπάθεια και η πρώτη πόντια από τον Οκάρ White για να προηγηθεί ο Άρης 42-36. Γκάλης. Mit der Nummer 4 Kostas Baltazis im Spiel und das war der Jugoslawe Miroslav Pekarski. Στα πρωταθλήματα της Ευρώπης είναι μια άσημη ομάδα. Φλόρος κάτω καλάθης τον Σάκλεφορτ. Θα καρφώσει θεαματικά ο Αμερικάνος, ο οποίος θέλει να πάρει τη ρεβάνς από τον προπονητή της Μπεσίκτας, τον Τζετή Γιλμάζ. Ήταν πέρσι προπονητής ο Γιλμάζ την Ούλκερ. Γκάλεζες τον Ντάνιελ μπροστά του. Τη δοκιμάσει στις συνδυασμένες άμυνες ο Σέρφ στο δεύτερο ημίχρονο αυτό. Γκάλεζ πάντα 5 δευτερόλεπτα ακόμα 4. Πρέπει να σουτάρει κάποιος. Ο Σέλερς θα καρφώσει πολύ εντυπωσιακά και θα πάρει και φάουλ από τον Χάνφελ. Βλέπετε πώς κάνει ο Σέλερς και αν μη τι άλλο μετά από αυτό δεν μπορεί να τον ξανακατηγορήσει για αδιαφορία ο Λέσης όπως είχε κάνει μετά το Μάτς Λεβερκούζεν. Να ο Σέλερς που κάρφωσε με πολύ δύναμη και πήρε και το φάουλ από τον Χάνφελ. Θα κάνει τελικά την πάσα αντί για το τρίποντο. Είναι γρήγορος, δεν υπάρχει μπροσπίσω σύμφωνα με ζητές. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Αγγελίδη. Χίγκινς με αντίπαλο τον Κελέσεβιτς. Περνάει μέσα στο καλάθι, στο Ιρακέτα, εκπληκτικό το καλάθι από τον Αμερικανό. Σε πρώτο πλάνο με 2 στα 3 τρίποντα δείτε σε επανάληψη το εκπληκτικό κάρφωμα του Αμερικανού που πέρασε μέσα στη ρακέτα και κάρφωσε και ένα τρίτο replay. Marble. Cummings, ah, the alley-oop once more. It's Buckner. Λιμονάντ. Λάμψη, κατάφερε να ελέγξει την μπάλα, αλλά του την άρπαξα μέσα από τα χέρια ο Τέρι με τον Μάσεϊ. Ο Τέρι έχει εξαιρετικό κοντρόλ. Δείτε εδώ πως τρυπάει την άμυνα και την εκτελεί με το κάρφωμα. 25-39 από τον Ραϊσόν Τέρι. Ο Έλλης έχει 16 πόντους και 13 rebound. Τώρα κλέβει την μπάλα. Είναι το πέμπτο κλέψιμο και πάει σε καταπληκτικό κάρφωμα. Εδώ ο Χάρολ Τέλης πανηγυρίζει όπως πανηγυρίζουν όλοι οι φίλαλοι του Άρη που έχουν γεμίσει το Αλεξάνδριο.
Ο Έλλης στους 18, ο Άρης μπροστά 60-54. Δείτε και τη φάση, ένα από τα highlight του αγώνα. Χάρνης. Σουτ του Wheeler χωρίς πίεση, rebound του Σόμπιν. Ο Wheeler που προέρχεται από τραυματισμό, δεν έπαιξε στα δύο τελευταία παιχνίδια του γερμανικού πρωταθλήματος. Ο Σέλερς καρφώνει εκπληκτικά, 15-4, και ο Λέσης φωνάζει στους παίκτες του να πιέσουν σε όλο το γήπεδο. Να ξαναεί φάση με το κάρφωμα το εντυπωσιακό του Brad Sellers. Μάση. Φιλιάδης, Τέρι, Ράιτ. Φιλιάδης. 12 δευτερόλεπτα, ο Σάβας Ηλιάδης τελικά. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Ντάριους Γουάσιγκτον, ο οποίος ήρθε από πίσω, πήδηξε μέχρι το Θεό και μάλιστα χαμογελάει ο Μάση. Εδώ αν πρόσεξες, Δημήτρη, πέσαν όλοι στο rebound πάνω στο Μάση. Έτσι, ο Μάση, ναι, ήταν όντως μπλοκαρισμένος από το blockout εκτός παιχνιδιού και ο επερχόμενος ο Άσιγκτον έκανε αυτή την θεαματική φάση. Ακάλυπτος ο Κολτεμπέλα, το σουτ για τρεις. Το επιθετικό rebound του King που ευνηδιάζει στο Σιγάλα και του παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Κάνει κακή πάσα ο King. Ο Λιαβέλης θέλει να τελειώσει τον ευνηδιασμό και καρφώνει με δύναμη ο Λιαβέλης. 7-8 μπροστά ο Άρης. Μέχρι στιγμής ένα μεγάλο ντέρμπι με πάθος, δύναμη που τα βλέπει κανείς ορατότατα στο τερέν. Πάλι εδώ το κάρφωμα του Λαβέλη. Πρώτα στον Νίκο Καραγιώργη. Ο Αλεξανδρίου ζήτησε από τους παίκτες να τριπλάρουν λιγότερο από ό,τι κάνουν μέχρι τώρα. Θέλει να έχουν περισσότερη κίνηση στην επίθεση. Να εκμεταλλεύονται τους καινούς χώρους που υπάρχουν στην άμυνα του Παναθηναϊκού όπως τώρα. Σε αυτό το εντυπωσιακό καλάθι, πιο εντυπωσιακό μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Συνεργασία James και Μάλντρου. Θέλει αυτό. Συνεργασία κοντών και ψηλών. Θέλει να παίξει πικ εντ ρολ ο Άρης. Ζαλδάρης. Προσποίηση, πολύ όμορφη πάσα στο Μάσεϊ. Εντυπωσιακό κάρβωμα από τον Τζερεμάια Μάσεϊ. Φλόρος βρίσκει το διάδρομο για τον Σάκερφορ που θα καρφώσει την μπάλα καθώς ο Σάλεϊ προσπάθησε να καλύψει τη δίσδυση του Φλόρου. Ο Σάκερφορ που αρέσκεται, κοιτάξτε, έφερε την μπάλα πίσω από το σβέρκο του και κρεμάστηκε στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Με αυτό το καταπληκτικό ξεκίνημα του Άρη, Σάκερφορ θα κόψει, θα δώσει την μπάλα στον ενδιασμό. Τον ορτίζει να καρφώσει δραματικά. Πολύ δύσκολο σούτ αυτή τη φορά στο σκι. Το rebound όμως από τον Αγγελίδη και τον Λυπηρίδη. Γκάλης με τον Τάπακ κοντά του αυτή τη φορά. Μια εκπληκτική πάσα στον Αγγελίδη από τον Σέλερ. Πραγματικά πάσα βγαλμένη από το NBA. 76-59. Και ξανά ο Σέλερ που με αυτή τη μαγική πάσα βγάζει τον Αγγελίδη. Εύκολο το κάρφωμα. Και time out από τον Παυλίσεβιτς ενώ οι Γιουγκοσλάβοι τα έχουν χαμένα. Γκάλης θα πλησιάσει, θα αφήσει τον Μπετσάσκι ο οποίος θα κρεμαστεί ανάποδα στο καλάθι του ΠΑΟΚ και θα ισοφαρίσει σε 2-2. Εντυπωσιακή ενέργεια του Μπετσάσκι, εξίσου όμως όμορφη και η πάσα του Γκάλη. Το κλέψιμο του Δοξάκη και ο Σέλερ που είχε ξεχαστεί κάνει ένα πολύ θεαματικό κάρφωμα. Ρόζιτς, Αγιούζο με τον Καλαϊτζή να τον μαρκάρει τώρα. Ο Αγιούζο είναι καλός χειριστής της μπάλας και καλός σουτέρ, αλλά εδώ δεν θα βρει το στόχο. Καλαϊτζής, γρήγορη επίθεση. Ωραία πάσα στο Τέρι που θα καρφώσει. 21-19 το Αλεξάνδριο στο πόδι για αυτή την ωραία φάση. Και μάλιστα θα έχουμε και συνέχεια καθώς υπήρξε λάθος στη συνεννόηση, στην επαναφορά. Βλέπετε ξανά το κάρφωμα του Ρέι Σωτέρι από την ωραία πάσα του Γιώργου Καλαϊτζή. Αναφορά με τον Άλεξ Γκέιλς. Για τον Σιγάλα και πάλι ο Αμερικανός βρήκε το διάδρομο και θα τιμωρήσει την Ορτές με αυτό το εντυπωσιακό το κάρφωμα. 42-44. Με μια φάση βγαλμένη από το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, δηλαδή άλλο το NBA. Τώρα Γκάλης, Γιαννάκης. Φυσικά οι δύο αυτοί παίκτες, ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, είναι η δύναμη πυρός του Άρη. Έρχεται εντυπωσιακότατα ο Βίλτζερ και καρφώνει κερδίζοντας και φάουλ. Ο Άρης συνεχίζει λοιπόν με Σκέιλς που τα έχει καταφέρει περίφημα. Κάσλ, Καλατζής με δίδυμο playmaker δηλαδή. Βίλκινσον και Μάσε και αυτός με δύο ψηλούς και Ολυμπιακός με Πεν. Άκερ, Παπαμακάριο, εδώ ο Σκέιλς ξεφεύγει από τον Παπαμακάριο, τον εμποδίζει ο Στάκαλα, έρχεται τρέιλερ, ο Μάσε και καρφώνει την μπάλα, 66-72. Thank you.
Και βλέπω τον Σούλη Μαρκόπουλο να ζητάει time out. Η πάσα τώρα από τον Σιούτη για τον Στόουτς. Οι δύο παίχτες συνεργάζονται άψογα σε πολλά παιχνίδια του Άρη. Η γνωστή κίνηση, η πάσα από τον Σιούτη στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Γιαννάκης. Γιαννάκης πλησιάζει, δίνει στον Γκάλι, ο οποίος έχει πάρει θέση σέντερ φορ. Βγάζει στον Τζον. Μια πραγματικά εκπληκτική φάση. Με τον Άρη να έχει βγάλει όλη αυτή την τρίτη περίοδο ακριβώς με την ίδια πεντάδα. Μεχία έχασε προς τη στιγμή την κατοχή της μπάλας. Πάσαρε στον Φράνσις. Φωνάζουν οι γεπεδούχοι για ενδεχόμενο φάουλ. Και στον εμφυδιασμό ο Σον Μάρσαλ θα καρφώσει εντυπωσιακά στο καλάθι της ΑΕΛ, δίνοντας το έναυσμα για πανηγυρισμού στους φιλάθλους της ομάδας του. Ξανά το τελείωμα της φάσης και αντίδραση. Συνεχίζει στην πεντάδα αυτή την ώρα και βλέπετε ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Άρης τώρα επιμέρους σκορ έχουμε 8-6 με την πολύ καλή συνεργασία των παικτών του. Ο Κάρο White σε μια backdoor πάσα. Ο Κάτς κατεβάζει την μπάλα με αντίπαλο τον Αργυρόπουλο. Η κίνηση από τον Ταπίρο τρέχει να κλέψει ο Τσαλδάρης, δεν τα καταφέρνει. Νέο λάθος από τον Ταπίρο, ο Μάρσαλ Νέλσον. Δεν υπάρχει εκεί κανένα πρόβλημα για να τελειώσει την πάση. Για τον Γκάλι. Ο Γουόρελ τώρα πάνω του. Να με πόσοι Ολλανδοί θα περάσουν, Ολλανδοαμερικάνοι θα περάσουν μόνο στον Γκάλι. Πετσάσκι θα καρφώσει την μπάλα και απευθύνεται στο Αλεξάνδριο. 41-29. 12 οι πόντοι της διαφοράς, 2,5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ηλιάδης για τον Νέλσον που προσποιείται πολύ ωραία και περνάει για να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Αμαρουσίου. Δεν βγήκε βοήθεια. Καθώς πέρασε τον μαυροκεφαλίδι ο Αμερικανός και κρεμάστηκε στο καλάθι του Αμαρουσίου. Εξαιρετική φάση, τελειωμένη από τον Σπένσερ Νέλσον. Και νομίζω ότι ό,τι έχει κάνει μέχρι στιγμής αποτελούν επιτομή συμπεριφοράς ενός παίκτη τελικό. Αλλά πραγματικά η άμυνα του Άρη είναι εκείνη που του έχει επιτρέψει μέχρι τώρα και εκτός η επίθεση του. Ασημακόπουλο με συμπεριφορική. Ολοκληρώνει με τον κάρφωμα, φόλο κάρφωμα από τον Ασημακόπουλο. Μινάευ. Ο Γιαννάκης όμως είναι παρόν. Μίδινεκ με αντίπαλο τον Γκάλι. Περεσνόη που ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Ξεφεύγει από τον προσωπικό του αντίπαλο. Rebound από Γουίλτζερ και Γιαννάκη. Και τώρα η μπάλα στον Γκάλι. Αυτός για τον Γουίλτζερ και εντυπωσιακό το κάνουμε του Καναδού. Και δύο συγχρόνως και φάουλ. Και πολύ γρήγορα ο Παναγιώτης Γιαννάκης σηκώνει τον Μπλέικνε για να τον περάσει σε πρώτη ευκαιρία. Ναι, αλλά δεν θα πάρει ένα ο Αμερικανός. Δύο λεπτά δεν είναι αρκετά. Ένα ακόμα λάθος. Και ο Πάντιος στον εμβιασμό εκεί δεν πιάνεται από το Μπουντούρι. Η επιστροφή του Άρη είναι γεγονός. Εντυπωσιακή μάλιστα. Και ο Γιαννάκης τώρα για τον Γκάλι. Έχει περάσει το παιχνίδι ο Αγγέλου που έχει πάρει τη θέση του Μανιάτη. Εντυπωσιακή η κίνηση και το κάρφωμα από τον Στόγιαν Μπράνκοβιτς. Σκροπολίθας. Ωραία προσπάθεια του Σκροπολίθα. Πέταξε ψηλά την μπάλα. Γιαννάκης προσπαθώντας να αποφύγει το μαρκάρισμα του Αγγελίδη. Ο Σέλερ σε εντυπωσιακό κάρφωμα και φάουλ από τον Ανδρίτσο. Αν μπει κι άλλο καλάθι και πάει ο Άρης στο σύν 7, σύν 8, καταλαβαίνετε ότι μετά δύσκολα θα στη νίκη. Ο Τέρι πέρασε και κάρφωσε με όλη του τη δύναμη. Αλλά ναι, 83-76. Οι τρεις έμπειροι Έλληνες παίκτες στην πεντάδα του Άρη χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από τον Ντέιβιντ Μπλατ. Ρίτσαρσον. Θα φτάσει μέχρι μέσα και θα καρφώσει ο Τζέρεμι Ρίτσαρσον. Εκπληκτική ενέργεια από τον Αμερικανό. Το σκορ στο 17-15. Άντε το κούμπο. Από την baseline διεκδίκησε το επιθετικό rebound. Το σταμάτησε ο Σλαφτσάκης εντυπωσιακά. Ο Μπέλ με το Kaiser είναι αυτό που μπορεί να κάνει που έλεγε και πριν ο Κώστας Μέξας. Μπορεί να το κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο στο παιχνίδι. Ο Άρης με αυτή την μικρή αγωνιστική έκρηξη έχει φέρει τη διαφορά στους 13 πόντους. Εδώ το σκορ γίνεται 28-41 με το καλάθι από το Kaiser Time Out. Ούτε τώρα μπόρεσε ο Άρης να πλησιάσει στους δύο. Αστόχησε σε σου τριών πόντων ο Σκέιλς. Το σκορ παραμένει 69-64. Ο Ναβάρο πήγε να δώσει την μπάλα μέσα στο ποτηλιάρισμα στο Μαρκονάτο. Και ο Σκέιλς με πολύ δύναμη θα καρφώσει την μπάλα. Να ένας τέλειος ευνηδιασμός. 1-40 τώρα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σόλομον. Λικολίτοφ, κάρφωμα.
Καταπληκτική φάση και πάλι από τον Λιχολίτοφ, ο οποίος προσφέρει απλόχερα το θέαμα σε κάθε περίπτωση που του δίνεται η ευκαιρία, όπως αυτή εδώ που βλέπετε σε επανάληψη. Τρίτος Σέρβος στο πιδάλιο του Πανιωνίου μετά τον Βλάντο Τζούλοβιτς και τον Τούσαν Ιφκοβιτς. Πέρυσι ήταν Βόσνιος, ο Νένας Μάρκοβιτς. Φοβερή φάση, πάει all the way που λένε και στην πατρίδα του ο Σπένσερ Νέρσον για να καρπώσει την μπάλα. Παίρνει τα βήματα του Νίκολης και εδώ πια έχει το πρώτο λόγο. Για να δούμε το τρίποντο του Μάρσαλ, μπροστά ο Άρης, 29-27 από τον Αμερικανό, τον Μάρσαλ που συμπεριφέρεται σαν πραγματικός στρατηγός σήμερα με 5 τρίποντα μέχρι στιγμής και κλέψιμο του Αργυρόπουλου. Πάλι ο Μάρσαλ, 31-27, ο Άρης έχει ένα σερί 9-0 και προηγείται με 4 στο Ολυμπιακό με ένα ξέσπασμα διαρκείας στα πρώτα αυτά 3 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Στο συν 4 λοιπόν ο Άρης, 31-27 με τον Μάρσαλ, να έχει ήδη 17 πόντους, κάνει νομίζω το καλύτερό του παιχνίδι μέχρι στιγμής. Καλαϊτζής, ενώ ετοιμάζεται και ο Σεραφίνας, θα μπει σε λίγο για τον Άρη. Ράιτ, ωραία πάσα για τον Τέρι και εντυπωσιακή φάση εδώ για τον Άρη με το κάρφωμα του Ρέισον Τέρι. Βασιλόπουλος με το Μάσεϊ, η πάσα για τον Τζάκσον, που κόβεται εντυπωσιακά και καθαρά από τον Μάσεϊ. Ο Άσιγκτον τρέχει όλο το γήπεδο και πηγαίνει για το lay-up. Κακό τελείωμα, αλλά ήρθε για ένα φοβερό τρέιλερ, κάρφωμα από το Μάσεϊ. Που σώζει μια χαμένη επίθεση. Πάντως, και εδώ γλιτώνει τον Άρη από το λάθος του Ουάσιγκτον. Κοιτάξτε τι κάνει ο Μάσεϊ εδώ, καθαρά στον αέρα. Και άμυνα και επίθεση. Πάει να σπαταλήσει αυτόν τον εφηβιασμό ο Ουάσιγκτον με ένα κακό lay-up, αλλά έρχεται από πίσω ο τρέιλερ για follow κάρφωμα ο Μάσεϊ. Και να το σκορ είναι 41-35 υπέρ του Άρη, ο οποίος ξεκίνησε εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο. Είναι τώρα 6 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Πάλα κοντά στο καλάθι για τον Σκοτσιανίδη, ο οποίος μπερδεύεται, κρατάει και καρφώνει στο πρόσωπο του Ταμίρ. Το rebound είναι από τον Εμίρο Ραϊσεβιτς μετά το άστοχο σούτο του Βασίλη Σπανούλη. Πάρκερ. Καταπληκτικό. Αυτός είναι ο φετινός Άρης. Αυτή είναι η επιδίωξη του φετινού Άρη. Θέλει να συνδυάσει την ουσία με το θέαμα και είδαμε πραγματικά το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα από την πάσα του Σμους Πάρκερ, το κάρφωμα από τον Τόπι Μπέιλι. Έχει ξεσηκώσει τον κόσμο εδώ στο Ιβανόπουλο. 46-32 στο σύν 14 μπροστά ο Άρης. Πολύ κακό το σύν από τον Χάτσον και τώρα ο Άρης και πάλι στην επίθεση. Πετούλας δίνει για τον Μπέιλι. Νέο κάρφωμα, τον φάουλ. Ο Άρης στο 48-32 και μία βολή για τον Αμερικανό του Άρη. Σανθόπλος βρίσκει διάδρομο, πασάρει εξαιρετικά στον Τικούδη. Αυτός θα στοχίσει με το hook που επιχείρησε μπροστά στον Μπέτς. Ο Άρης θέλει να τρέξει, εκτυπωσιακή πάσα από τον Κλάρκ και ακόμα πιο όμορφο το κάρφωμα από τον Νέλσον για το 8-11. Ο Άρης μπροστά με 3. Ξανά η εντυπωσιακή πάσα από τον Κλάρκ και το όμορφο κάρφωμα του Νέλσον. Μεν coach Barton έχει παράπονο από την άμυνα και το είδαμε αυτό αλλάζοντας τον Πάρκερ και βάζοντας τον Βετούλα. Ο Αργυρόπουλος έχει κάνει μεγάλη ζημιά, ο Νίκος. Επίσης ο coach Νίκολιτς έχει παράπονα από τον Ντόμας και επίσης γιατί κάναν γρήγορες επιθέσεις. Ο κόσμος όμως, όσοι είναι εδώ στο γήπεδο, όσοι παρακολουθούν το παιχνίδι από την απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης, δεν θα είχαν κανένα παράπονο στην προηγούμενη φάση από τον Λιχολίτοφ.
6-13 μπροστά η Χέμο Φαρμ. Βλέπετε εδώ 9 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Άρης ο οποίος κράτησε πολύ χαμηλά το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου και αυτό είναι προς το συμφέρον του. Κάσιλ για τον Μπρούερ. Καρφώνει ο Κόρεϊ Μπρούερ με το δεξί χέρι μετά από την ασίστ του Κάσιλ. 16-15 ο Αμερικανός. Βεργίνης. Για το Ρόου. 27-24 έχει γίνει το σκορ για τον Άρη. Συν 3. Η σερή συνεχίζεται. Κουβλάει και πάλι σου για 3 και πάλι άστοχος. Τη βοήθεια του Ρέισον Τέρι και φτάνει στο κάρφωμα ο Ντάρις Γουάσιντον μέσα σε αποθέωση 29-24, αναπάζει την πόντη. 12-1 το σκορ της δεύτερη περίοδο για τον Άρη. Ενώ στην επίθεση ζήτησε ηρεμία και να παίρνει τις περισσότερες ενέργειες ο Παναγιώτης Διαδέλης. Πάντως φάνηκε σε αυτή τη φάση τελευταία το πόσο κουρασμένος είναι ο Χατρό και δεν έχει τη φρεσκάδα την αρχική και εκείνη το πρόβλημα. Μίλης Σόλομον, 75-73 σε μια ατομική ενέργεια με την οποία φτάνει στους 17 πόντους. Βλέπετε την εκπληκτική τρίπλα, το άλμα και το κάρφωμα από τον Σόλομον για ακόμη μια φορά. Είναι βήματα, ναι. Είναι βήματα. Πολύ καλή άμυνα του Νικολίκοφ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Εδώ τα πόδια του Βολκοβίσκη, κοιτάξτε, ναι. Είναι τα βήματα του Βολκοβίσκη. Μετά έγινε φάουλ του Νικολίκοφ, αλλά είχαν προηγηθεί. Μετά ο Πάρκερ κάνει το κάρφωμα του αγώνα. Νομίζω τώρα δεν ξέρω, Δημήτρη, αν είδες, αλλά ο Λιαδέλης είχε μείνει εδώ και λυθεί το γορδόνι. Τους διαιτές δεν το είδαν. Και ο Άρης έπαιξε με ένα παίκτη παραπάνω. Κύριε Μαρμαρά, αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Σμούς Πάρκερ. Αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Ήταν απίστευτη φάση. Καταπληκτικό κάρφωμα. Κοιτάξτε πού πατάει. Πατάει ο Σμούς στα 3 μέτρα. Πετάει για το καλάθι. Tomahawk dunk. Νίκολα στη δίσδυση. Ο Μάσεϊ στο rebound. Κάστλ στο τζαλδάρι έρχεται. Ο Μάσεϊ για ένα απίστευτο κάρφωμα. Ο οποίος πάτησε από πολύ μακριά. Αξίζει να το δούμε όσα replay υπάρχουν. Δείτε εδώ που πάτησε ο Μάσεϊ. Με ένα βήμα μετά το φάουλ. Ασύλληπτο κάρφωμα. Ομολογώ ότι εδώ η τηλεοπτική εικόνα κάνει πολύ φτωχό το λεξιλόγιο μας.